Μπορεί η αυτοδιοίκηση να είναι γένους θηλυκού. Ωστόσο, οι εκπροσώποι των γυναικών στην ανάληψη των ηνίων της υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τους άντρες. Στην Πάτρα, 4 άνδρες διεκδικούν το δημαρχιακό θόκο και ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια είναι μεγαλύτερος από την ποσόστοση που ορίζει η νομοθεσία, αλλά σαφώς μικρότερος από τον αριθμό των ανδρών που συμμετέχουν στα ίδια ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης τελεχώνεται από 305 υποψηφίους και το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν σε αυτό είναι 42,5%. Και θα έλεγα ότι είναι στάχτη στα μάτια και υποκριτικό να νομοθετείται η ποσόστοση για την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων και από την άλλη στιγμή να νομοθετούνται αντεργατικά νομοσχέδια τα οποία βάλουν κυρίως τη γυναίκα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το ιερότερο και το σπουδαιότερο όλο που είναι η μητρότητα. Εμείς στο Δήμο απέναντίας έχουμε η κοινωνική μας πολιτική είναι στραμμένη στο πώς θα διευκολυνθεί η γυναίκα στους πολλαπλούς της ρόλους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της. Στο ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, με υποψήφιον δήμαρχο τον Κώστα Σβόλη, συμμετέχουν 327 υποψήφοι και το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 42%. Η αυτοδιοίκηση μπορεί πλέον να είναι γένους θηλυκού και χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική ζωή. Ο κύριος Βόλης φυσικά θέλει οι γυναίκες να έχουν τη θέση ευθύνης. Στη Δημοτική Παράταξη Πυράλου, με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά, 265 υποψήφοι διεκδικούν την ψήφο των πατρινών, εκ των οποίων το 43% είναι γυναίκες. Κοιτάξτε, εάν σκεφτούμε ότι η πολιτική γραμματεία, δηλαδή το εκλεγμένο όργανο από τα μέλη του Σπυράλ, είχε γενική γραμματέα γυναίκα, εμένα που ήμουνα ταμείας γυναίκα και άλλες δύο επί συνόλου 7, καταλαβαίνετε ότι μπορούν να τοποθετηθούν γυναίκες που έχουν δουλέψει σε θέσεις ευθύνης. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα. 369 είναι υποψήφοι του συνδυασμού Πάτρα Σπουδαία και Πάλι, με επικεφαλής τον Βασίλη Ευαλή. Και το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται σε 41,5%. Θα θέλαμε, θέλουμε και θα εξακολουθούμε να θέλουμε περισσότερη, μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και σε κάθε περίπτωση πιο ουσιαστική. Επιπλέον, το βασικότερο για μας, πέραν τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, είναι η συμμετοχή των γυναικών σε θεσμικές θέσεις που θα συνεισφέρουν, θα εισφέρουν και θα καθορίζουν, θα συνδιαμορφώνουν στην πολιτική πρακτική. Και αν ο αριθμός των γυναικών που θέτουν υποψηφιότητα ως σύμβουλοι φαίνεται μικρός, το δημαρχιακό θόκο των 332 δήμων σε όλη τη χώρα διεκδικούν 1047 άνδρες και μόλις 164 γυναίκες. Δηλαδή, ποσοστό 13,5% του συνόλου.